θέλω να ρωτήσω, Γέροντα, το πανό στην είσοδο της Μονής, γιατί το βάλατε, τι ακριβώς λέει? Το πανό, εάν το κοιτάξετε, λέει απαγορεύεται η είσοδος. Δεν λέει απ' έξω μη φοράτε μάσχα. Και αφορά τη Μονή. Και η Μονή διοικείται με νόμους εκκλησιαστικούς, όχι πολιτικούς. Εάν επέμβαινα εγώ, μην πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ με μάσκα, μην πηγαίνετε εδώ εκεί είσαι με μάσκα, μπορούσατε να μου πείτε γιατί επεμβαίνεις εις τα της πολιτείας, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα. Τώρα το λέγω εγώ όμως. Γιατί επεμβαίνετε εις τα της εκκλησίας, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα? Μα θα μου πείτε η εκκλησία, η διοικούσα, γιατί μάθανε να λένε εκκλησία μόνο τους δεσποτάδες και τους παπάδες. Δεν μάθανε να λένε ότι η εκκλησία είναι ο λαός και ο κλήρος. Άρα εσείς δεν παροτρύνετε τον κόσμο να μην φοράει μάσκα, αλλά μόνο στη Μονή. Εντός της Μονής. Και για τη Μονή έχουμε κάθε δικαίωμα να ενεργούμε όπως μας λέει ο Θεός. Ισχύει το πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι άνθρωποι. Εάν τώρα τα βλέπουν διαφορετικά και τα κρίνουν με τα δικά τους, είναι ελεύθεροι να κάνουν θέλουν. Εγώ πάντως είμαι εδώ και όταν θέλουν ας έρθουν να μου κόψουν και το κεφάλι. Το Θεό φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους φοβούμε. Τους αγαπώ και λυπάμαι όταν δεν πηγαίνουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είτε επίσκοποι είναι, είτε πατριάρχες είναι, είτε παπάδες, είτε ηγούμενοι, είτε οτιδήποτε. Δεν επεμβαίνω γιατί δεν έχω δικαίωμα και να επέμβω δεν ακούει κανένας, αλλά λυπούμε όταν βλέπω και παραβαίνουν τον νόμο του Θεού χάρη των ανθρώπων. Διότι και τον Πέτρο τον είπε ο Χριστός.